8 κακουργηματικές πράξεις βαρύνουν τον 35χρονο από την Κίσαμο, ο οποίος φέρεται να αποπλανούσε ανήλικες, ενώ κατηγορείται επίσης για το βιασμό κατ' εξακολούθηση μιας 14χρονης. Δρούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τουλάχιστον 4 διαφορετικά προφίλ, στα οποία εμφανιζόταν ως νεαρός και προσέγγιζε κορίτσια από ολόκληρη την Κρήτη. Πληροφορίες που έφτασαν πριν από περίπου 2 μήνες στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών οδήγησαν στην προσαγωγή του. Η έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο και η ανάκριση κατέληξαν σε αποκαλυπτικά για τη δράση του στοιχεία. Πορνογραφικό υλικό από ανήλικες αλλά και φωτογραφίες ναρκωτικών ουσιών στο κινητό του έκαναν τις αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν σε βάθος την υπόθεση, καθώς μέχρι πρότινος δεν είχε υπάρξει καταγγελία σε βάρος του 35χρονου. 6 κορίτσια τα οποία εντοπίστηκαν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο κατήγγειλαν ότι ο φερόμενος δράστης τις είχε προσεγγίσει από το Instagram ή το Facebook με ψεύτικα προφίλ. Φέρεται μάλιστα να είχε παρενοχλήσει συνολικά 40 ανήλικες. Μία από τις ανήλικες κατήγγειλε ότι ο 35χρονος την έπεισε να συναντηθούν και να συνευρεθούν ερωτικά, κάτι που συνέβη επανειλημμένα. Όταν πια το κορίτσι αρνήθηκε, το απείλησε με όπλο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του παρέπεμψε την υπόθεση στον ανακριτή. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με το δράστη να κρατείται, ενώ έχει ήδη πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Θέμα χρόνου είναι και η έκδοση εισαγγελικής εντολής για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.